Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ξανά τον κύριο Μητσοτάκη χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέει πως στις ευρωεκλογές θα κριθεί πόσο δυνατές και αποτελεσματικές θα είναι οι φωνές των ελληνικών διεκδικήσεων στην Ευρωβουλή. Παρέλειψε όμως να πει ότι ως ελληνικές διεκδικήσεις ορίζονται οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις, διευκολύνσεις, προνόμια, αλλά και οι οδηγίες και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ανάγκη τα μονοπόλια για να διασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Σωστά. Σωστά. Γιατί ποτέ στην πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καμιά κυβέρνηση δεν έθεσε ως ελληνικές διεκδικήσεις ζητήματα που αφορούσαν τη βελτίωση της ζωής του λαού μας, την ικανοποίηση των δικών του αναγκών. Διεκδικεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, κατάργηση των αντεργατικών οδηγιών, κατάργηση των άδικων φόρων, όπως ο ΦΠΑ, των χαρατσιών στην ενέργεια, την κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας, δηλαδή μέτρα που θα ανακούφιζαν και από την ακρίβεια. Όχι βέβαια. Διεκδίκησε ποτέ η Νέα Δημοκρατία ή καμιά άλλη κυβέρνηση μέτρα πραγματικής πολιτικής προστασίας, αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών για τους πληγέντες? Ή μήπως έθεσε καμιά κυβέρνηση ποτέ ζήτημα απεμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από επεμβάσεις, από αιματηρούς πολέμους, η οποία βέβαια, Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι και κανένα περιστέρι της ειρήνης, αλλά κανονικό γεράκι του πολέμου? Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ είναι πρωταγωνίστρια των πολέμων και των επεμβάσεων. Πρωταγωνιστή στην υποστήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που έχει αιματοκυλήσει την Παλαιστινιακή γη, τη Γάζα, με αποτέλεσμα τη γενοκτονία του λαού αυτού. Συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο στην Ουκρανία, στηρίζοντας την άρχουσα τάξη εκεί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ, στη σύγκρουσή τους βεβαίως με την καπιταλιστική Ρωσία και τους συμμάχους της. Έχει δώσει στον Ζελένσκι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα από το ξεζούμισμα των ευρωπαϊκών λαών για όπλα, για πυρομαχικά, για βάσεις. Συμμετέχει με την επιχείρηση Ασπίδες στη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα, στο όνομα της αντιμετώπισης των Χούθη εκεί, με το πρόσχημα την προστασία της ναυσιπλοείας. Εδώ ακουμπάει βέβαια η αποστολή της φρεγάτας Σίδρα, η οποία βάζει σε τεράστιους κινδύνους τη ζωή των αξιωματικών και των ναυτών για να διαφυλάξουν τα κέρδη των εφοπλιστών. Και εσείς της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνηση υπερθεματίζατε κιόλας τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλους τους τρόπους στον πόλεμο, στο μακελιό, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, με τη στήριξη του κράτους του Ισραήλ. Από κοντά φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εδώ έφτασε ο Κασελάκης να πει ότι το ΝΑΤΟ είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία. Άρα λοιπόν, αυτό που κρίνεται δεν είναι ποιος θα διαπραγματευτεί για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο σταθερό θα είναι αυτό το πολιτικό σκηνικό, όπως λέει ο Πρωθυπουργός σας. Λες και μπορεί κανείς να ξεχάσει ότι με σταθερό το πολιτικό σκηνικό μεγαλώνει η αστάθεια στη ζωή του λαού. Το κρίσιμο όμως στις ευρωεκλογές είναι να εκφραστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα υπόλοιπα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τους υπόλοιπους που έχετε για Ευαγγέλιο σας την πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσακίζει όλους τους λαούς της Ευρώπης. Και αυτό βεβαίως με ένα τρόπο μόνο μπορεί να γίνει, με τη στήριξη του ΚΚΕ. Αυτό ήταν το μήνυμα που μεταφέραμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στους συμπατριώτες μας Έλληνες απόδημους, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πλαίσιο της επίσκεψής μας εκεί. Και η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού, παρακολουθώντας τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα,
αυτό που άκουγαν και έβλεπαν είναι ότι δήθεν τα κρίσιμα ζητήματα μπροστά στις ευρωεκλογές είναι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ποιοι από αυτούς θα πάνε στις εκκλησίες τη μέρα της Ανάστασης για να πάρουν το Άγιο Φως, ποιος διεκδικεί τις ψήφους των Σπαρτιατών, το ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το πατρίς θρησκεία οικογένεια και άλλα παρόμοια. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Είναι κρίσιμα, οπωσδήποτε κρίσιμα θα λέγαμε. Και γι' αυτά είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στις συναντήσεις που είχαμε με τις οργανώσεις των Ελλήνων που ζουν στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ο λαός της συγκλονίζεται από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών στα ξακουστά αμερικάνικα πανεπιστήμια που φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη κόντρα στην κυβέρνηση του Μπάιντεν που στηρίζει με όλα τα μέσα το Ισραήλ και απαιτούν να σταματήσει αυτή η στήριξη. Εκεί βρεθήκαμε και στο Κολούμπια στο πλάι αυτών των φοιτητών. Ένας ακόμη λόγος που πήγαμε εκεί ήταν ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως εδώ, παλιότερα αυτή, μας έλεγαν για το Κολούμπια και τους φοιτητές ότι εκεί δεν κάνουν ότι στην Ελλάδα οι φοιτητές που συνεχώς κινητοποιούνται εδώ αντί να διαβάζουν. Για να μην μας παραμυθιάζεται κιόλας πως εκεί δήθεν δεν γίνονται αγώνες, δεν γίνονται κινητοποιήσεις, δεν γίνονται καταλήψεις. Εκεί, στη ΣΥΠΑ, που γίνονται βήματα στην οργάνωση των εργαζομένων, ακόμα και σε αμερικάνικους κολοσσούς, όπως η Amazon, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον νεοσύστατο, αλλά μαζικό εργατικό σωματείο τους. Μας ενημέρωσαν για τις συνθήκες δουλειάς, για αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα που βιώνουν. Χαρακτηριστικό ότι δικαιούνται μόλις 10 ώρες. 10 ώρες. Δεν είναι φραστικό λάθος. 10 ώρες αναρωτική το χρόνο. 10 ώρες αναρωτική άδεια τον χρόνο. Όλα αυτά εκεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, στη γη της Επαγγελίας, όπως λέτε, κύριοι της κυβέρνησης και άλλων κομμάτων. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε στην προεκλογική περίοδο να βάλουμε στην ατζέντα όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά τον ελληνικό λαό και την νεολαία. Και τέτοιο ανάμεσα σε άλλα πολλά είναι και το νομοσχέδιο για τον δικαστικό χάρτη που συζητάει σήμερα η Βουλή. Και μάλιστα το νομοσχέδιο αυτό σχετίζεται άμεσα και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με τις κατευθύνσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Η αλήθεια είναι πως δεν αφήνεται μέρα να πάει χαμένη που να μην προωθείτε μέτρα τέτοιου είδους αντιλαϊκά, μέτρα αντιδραστικά σε βάρος του ελληνικού λαού. Και είναι διπλή πρόκληση να εμφανίζετε αυτά τα αντιλαϊκά σας μέτρα σαν πρόοδο, σαν βελτίωση δήθεν της ζωής των πολιτών. Πραγματικά αναποδογυρίζετε την πραγματικότητα. Αυτό κάνετε και με το νομοσχέδιο για το νέο δικαστικό χάρτη, προπαγανδίζοντας ότι θα επιταχυνθεί τάχα η δικαιοσύνη για όλους και θα τρέχει με ταχύτητες φωτός για τις υποθέσεις του λαού. Ποια επιτάχυνση, ποια βελτίωση θα φέρει τάχα στους εργαζόμενους, στις λαϊκές οικογένειες. Με τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνετε, κάνετε τη δικαιοσύνη ακόμα πιο εχθρική, πιο απρόσιτη, πιο ακριβή για τον ελληνικό λαό. Σε αυτό το πνεύμα, κατά κάποιο τρόπο, είναι ενταγμένη δυστυχώς και η χτεσινή δικαστική απόφαση για το ΜΑΤΙ, η οποία διαπνέεται από τη γνωστή λογική του ανθρώπινου λάθους, που εξαντλεί την απόδοση ευθυνών σε κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα με πολύ χαμηλές ποινές, ενώ αφήνει στο απειρόβλητο τους υψηλά ιστάμενους και τους πολιτικά υπεύθυνους. Είναι ακριβώς η ίδια λογική που επιστρατεύεται πάντα για να συγκαλυφθούν τα διάφορα εγκλήματα σε βάρος του λαού, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών.
Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η λογική της συγκάλυψης παραμένει ίδια. Απλώς ο καθένας σας την αξιοποιεί όπως και όποτε τον συμφέρει. Τι κάνετε ακριβώς με το παρόν νομοσχέδιο? Κλείνετε, συγχωνεύετε δικαστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Καταργείτε τελείως τον βαθμό των ειρηνοδικείων, που είναι γνωστό ότι έλυναν υποθέσεις, ιδίως λαϊκών στρωμάτων, τις πιο μικρές διαφορές, όπως τις λέτε, όπως τις λέμε, αλλά που ήταν μεγάλης σημασίας για την καθημερινότητα, για τη ζωή των εργαζομένων, των κατοίκων ολόκληρων περιοχών. Έτσι, ο απλός κόσμος θα αναγκάζεται να ξοδεύει ακόμα περισσότερο χρόνο και ακόμα περισσότερο χρήμα για να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Θα αποθαρρύνεται πιο πολύ να περάσει το κατόφλι των δικαστηρίων, μήπως και βρει το δίκιο του. Τι θα γίνει, αλήθεια, ειδικά με τις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές και άλλες περιοχές? Στη Στεριά, που συνειδητά όλες οι κυβερνήσεις τις έχετε αφήσει στο έλεος του Θεού? Πώς, για παράδειγμα, ένας κάτοικος νησιού του Αιγαίου θα βρίσκει χρόνο και χρήματα να ταξιδεύει, να διανυκτερεύει για να πάει στο δικαστήριο που το μεταφέρεται μίλια μακριά? Ούτως ή άλλως, με τους νόμους που έχετε ψηφίσει και εσείς και η προκατοχή σας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, έχετε κάνει την πρόσβαση ήδη στη δικαιοσύνη πανάκριβη, πολυτέλεια για λίγους και εκλεκτούς. Τώρα ανοίγεται το δρόμο και για νέες αυξήσεις στα δικαστικά παράβολα, για νέες δαπάνες. Και όσο για το γεγονός πως διατηρείτε ορισμένα πρωτοδικεία που τα λέτε παράλληλα ή περιφερειακά, κανέναν δεν πείθεται πως έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Πόσο μάλλον που και μόνο από τη διαφορετική τους ονομασία βγάζει μάτι, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα δικαστήρια τα κρατάτε ανοιχτά μέχρι νεοτέρας, με πολύ πιθανή την κατάργησή τους αύριο μεθαύριο, σύμφωνα και με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποιο είναι το γνωστό μαχαίρι με το οποίο κλαδεύονται πρωτοδικεία, θυσιάζοντας εργατικά λαϊκά δικαιώματα και ανάγκες? Ο γνωστός ευρωενωσιακός κόφτης του κόστους ωφέλους. Οι επιταγές στις οποίες όλοι σας συμφωνείτε για εξοικονόμηση, λέει, δημοσίων πόρων. Που ξέρουμε όλοι πια για ποιον εξοικονομούνται αυτοί οι πόροι και πού καταλήγουν. Στην πολύπλευρη στήριξη διαφόρων ομίλων και επενδυτών. Μην προσπαθείτε λοιπόν να κοροϊδέψετε τον κόσμο ότι παλεύετε να αλλάξετε το κράτος για να γίνει τάχα πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό για το λαό. Ενδιαφέρεστε μόνο για ένα κράτος πιο γρήγορο και αποτελεσματικό, όχι για τον ελληνικό λαό, αλλά για τα μονοπόλια, για τους ομίλους, για τα δικά τους συμφέροντα, πάντα σε βάρος του λαού. Γιατί αυτή είναι η πολιτική σας. Και αυτό είναι το κράτος των λίγων, του κεφαλαίου, αυτή που υπηρετείτε. Ο πραγματικός στόχος του νέου δικαστικού χάρτη είναι ακριβώς αυτός. Μια δικαιοσύνη πιο γρήγορη, αποτελεσματική, φιλική για τους επιχειρηματικούς και μόνο ομίλους. Μια δικαιοσύνη κομμένη και ραμμένη στα σύγχρονα μέτρα του κεφαλαίου. Δεν το λέμε εμείς. Το λέτε εσείς οι ίδιοι στο νομοσχέδιο που φέρατε και στις τοποθετήσεις σας, ότι αυτό που προωθείτε με τον δικαστικό χάρτη είναι, εισαγωγικά, η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τόσο ξεκάθαρα, ξεδιάντροπα τα λέτε. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης πως ο δικαστικός χάρτης, όπως και οι νέες ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποσκοπούν, λέει, στην ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων που έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην πρόοδο των μεγάλων έργων, στην προσέλκυση επενδύσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Επιτάχυνση λοιπόν και αποτελεσματικότητα βεβαίως για τους λίγους όμως αυτή την κοινωνία, για τα κέρδη τους μόνο. Και ο λαός ας πληρώνει, ας ματώνει, ας αδικείται κατάφορα. Καρφί δεν σας καίγεται. Αυτή ήταν άλλωστε η στόχη
όλων των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη από όλες τις κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως τα ειδικά επενδυτικά δικαστήρια που φτιάξατε για να λύνονται ταχύτατα συμβιβαστικά υποθέσεις των εταιριών και τα ποινικά παζάρια των ποινών που ευνοούν τους οικονομικά ισχυρούς για να ξεμπερδεύουν απαλλασσόμενοι επί της ουσίας για τις πολλές συνεχείς και μεγάλες παρανομίες τους. Είπαμε από την αρχή, και αυτό πρέπει να μείνει σε όσους μας ακούν, πως πίσω από αυτά τα ανιδραστικά μέτρα, από αυτό το νέο δικαστικό χάρτη, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κατευθύνσεις της και με τον ψευδεπίγραφο τίτλο για τον ενιαίο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης. Επίσης συζητάμε τι άλλο, ένα ακόμα προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του υπερμνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τέτοιο είναι το νομοσχέδιο που φέρνεται, προαπαιτούμενο αυτού του υπερμνημονίου. Έτσι εξηγείται λοιπόν και το γεγονός ότι σε αυτή την αίθουσα, για μια ακόμη φορά, οι επιφυλάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των άλλων κομμάτων, δεν αφορούν την κεντρική κατεύθυνση και τον σκοπό του νομοσχεδίου με βάση και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια ακόμα φορά η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση υψώνει τους τόνους όχι για την ουσία αλλά κυρίως για τον τρόπο νομοθέτησης, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για προχειρότητα, έλλειψη διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Γι' αυτό και γίνεται προσπάθεια εκ του πονηρού η συζήτηση να μείνει στα επιμέρους και να καλλιεργηθεί και η γνωστή λογική του διέρη και βασίλευε. Να στρέφονται οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι της μιας περιοχής που πλήττεται ενάντια σε μια άλλη περιοχή που επίσης πλήττεται για το ποιος χάνει περισσότερο. Αυτή η λογική όμως του διέρη και βασίλευε δεν περνάει πια τόσο εύκολα και δεν κρύβει τη μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη αλήθεια, πως όλος ο ελληνικός λαός πλήττεται από τα νέα σας μέτρα. Σας πήραν όλοι πλέον χαμπάρι και ασφαλώς είναι φανερό ότι πλήττονται και οι εργαζόμενοι στο χώρο της δικαιοσύνης. Άμεσα και ραγδαία επιβαρύνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι που δίκαια βρίσκονται στο δρόμο και εναντιώνονται στο νομοσχέδιό σας. Το προσωπικό της δικαιοσύνης το κάνετε λάστιχο με μετακινήσεις, ανασφάλεια, εντατικοποίηση της δουλειάς τους, χωρίς φυσικά να παίρνετε μέτρα για τις απαραίτητες προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό, χωρίς να μεριμνάτε για σύγχρονα και ασφαλή κτίρια και για να αναβαθμιστούν συνολικά οι υποδομές των δικαστηρίων. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει σήμερα είναι να γίνει δεκτή η τροπολογία του ΚΚΕ για την επαναφορά του επιδόματος ειδικών συνθήκων των δικαστικών υπαλλήλων για αύξηση των αποδοχών τους που τις πετσόκοψαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως και να λυθεί, τουλάχιστον το πρόβλημα με τους νεοδιοριστέντες δικαστικούς υπαλλήλους, επίσης να καταβληθούν αναδρομικά οι αποδοχές τους, ο χρόνος εκπαίδευσής τους να προσμετρηθεί στην περίοδο της δοκιμασίας τους. Αντίστοιχα, επιβαρύνεται τους αυταπασχολούμενους δικηγόρους που ήδη στενάζουν κάτω από τα αντιλαϊκά μέτρα, όπως το πρόσφατο φορομπηχτικό νομοσχέδιο ή τις αντιασφαλιστικές ανατροπές αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Νέα βάρη θα σηκώσουν και οι μισθωτοί δικηγόροι, που πάνω στη δική τους δουλειά οι διάφορες δικηγορικές εταιρείες θα συγκεντρώσουν ύλη και κέρδη. Γι' αυτό και ήδη μεγαλοδικηγόροι εταίροι έτρεξαν να χειροκροτήσουν το δικαστικό χάρτη. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε το νέο δικαστικό χάρτη. Πρωτοστατούμε στην οργάνωση του αγώνα, στην ενημέρωση του ελληνικού λαού, δίπλα στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους, ευρύτερα τα λαϊκά στρώματα, ενάντια στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις που τους επιβαρύνουν, για να πάρθουν βασικά μέτρα που έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι, για να καταργηθούν δηλαδή παράβολα και άλλα χαράτσια για την πρόσβαση του λαού στη δικαιοσύνη, για να μπορεί φτηνά
ή και δωρεάν να μετακινείται ο κόσμος που χρειάζεται να απευθυνθεί στα δικαστήρια. Για προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων, άμεση κάλυψη των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Για να βελτιωθούν οι υποδομές στα δικαστήρια, που ορισμένα είναι σε κατάσταση ακόμα και επικίνδυνη για την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων και των πολιτών. Για να δοθεί προτεραιότητα στην ίδρυση ειδικών δικαστηρίων με κριτήριο οξυμένες κοινωνικές ανάγκες, όπως δικαστήρια οικογενειακά, δικαστήρια για εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικούς κινδύνους, για προστασία του περιβάλλοντος και άλλα οξυμένα λαϊκά ζητήματα. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε και μέσα εδώ στη Βουλή και έξω από αυτή στους δρόμους του αγώνα. Σας ευχαριστώ.